Ο υδράργυρος έχει αρχίσει να ανεβαίνει απότομα, γεγονός που σημαίνει ότι πλησιάζουμε στην επικίνδυνη αντιπυρική περίοδο. Στον Εύρο ευτυχώς δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί οι μέρες υψηλής επικινδυνότητας, δηλαδή με δείκτη 4 ή 5, αλλά όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς δηλώνουν ετοιμότητα, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς. Πιο συγκεκριμένα, οι μέρες που η άνεμη είναι ισχυρή και η θερμοκρασία είναι υψηλή, είναι εξαιρετικά πιθανό να χαρακτηριστούν ως επικίνδυνες από την πυροσβεστική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η κυκλοφορία στα δάση. Καθώς μπαίνουμε στην καρδιά της αντιπυρικής περίοδου, αυτό που προέχει είναι όλες οι υπηρεσίες να βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Έτσι, σε περιόδους που έχουμε έντονους ανέμους και υψηλή θερμοκρασία, όταν έχουμε δηλαδή δείκτη 4 και 5, θα λαμβάνονται αποφάσεις για απαγόρευση της κυκλοφορίας στις ζώνες ευθύνης των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδημοτήχου και βέβαια στη Σαμοθράκη, όπου όπως ξέρουμε υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις που ισχύουν τα μέτρα για την για τον περιορισμό ή την απαγόρευση της κυκλοφορίας, θα πρέπει όλοι να συμμορφώνονται προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε περίπτωση πυρκαγιάς. Κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, απαγορεύεται το άναμα φωτιά στην Ήπεθρο για οποιονδήποτε λόγο, όπως και η χρήση ηλεκτρικών συσκευών για εργασίες που μπορεί να αποτελέσουν αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς. Ακόμη και στις ημέρες με σχετικά μικρούς δείκτες επικινδυνότητας όπως 1 και 2, υπάρχει πιθανότητα η πυροσβεστική υπηρεσία, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να απαγορεύσει την κυκλοφορία στα δάση, με τους παραβάτες να τιμωρούνται με πρόστιμο. Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες που θα προκαλούν σπινθήρες, είτε από εργαζόμενους είτε από αγρότες. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρχει επιτήρηση τόσο από τα δασαρχεία όσο από το στρατό, την αστυνομία και από τις εθελοντικές οργανώσεις. Επίσης, είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι κάτοικοι νομού μας ότι σε περιόδους όπου και ακόμη υπάρχει δείκτης 2 ή 3, αλλά η πυροσβεστική υπηρεσία αποφασίζει να προβεί σε απαγόρευση της κυκλοφορίας, θα πρέπει να τηρούν αυτές τις αποφάσεις. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται αυστηρά. Πρέπει να διαφυλάξουμε το φυσικό πλούτο του τόπου μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ζήσουμε περιόδους όπως πριν από 3 χρόνια, όπου το νότιο τμήμα του νομού είχε καταστραφεί από μεγάλης έκτασης πυρκαγιά.